Γεια σας, έχω κλείσει το επεισόδιο 8 της σειράς μου για το Total War Rome 2 που παίζουμε τη Σπάρτη. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε. Αρχικά θα χτίσουμε έναν καλύτερο στόλ και θα πετάξουμε μερικούς από αυτούς. Εσείς μπορεί να φύγετε. Εσείς μπορεί να φύγετε. Και έχουμε 3, 4, 5 και άλλους 2, 7, αλλά μπορούμε να διώξουμε για αυτούς τους 2. Ωραία. 16 γίνει στράτος πιστεύω είναι πολύ δυνατός. Και άλλα 16 εδώ πέρα, μια χαρά. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, με αυτό το στρατό θα πάμε γενικά για την επίδαυρο, με το άλλο στρατό θα πάμε για την μπέλα. Για πήγαινε από εκεί να, να κάνεις ένα σκάουτ, να δούμε τι είναι αυτή. Ωραία, assassination είναι πολύ καθυστωτικός. Δεν μπορεί ακόμα. Ωραία, ας είναι εδώ πέρα. Ναι. Πιστεύω ότι το έχουμε, και έχουμε χειρότερους στρατηγούς τώρα γιατί πέθανε μερικοί. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ το άλλαξα, εδώ το άλλαξα. Άρα θέλουμε. Εδώ θέλουμε το Dry Dock γιατί μας δίνει Spartal Plights, ενώ τα άλλα μας δίνουν, ξέρω εγώ, κυρίως. Από αυτά πετάνε. Σαφή όρο. Χάσουμε και λίγο φαΐ. Χάσουμε πολύ φαΐ, βασικά. Dry Docks. Ωραία. Αυτό είναι ο στόλο των Μακεδόνων. Έχει 6 units. Έχουμε 2 καλούς στρατούς. Η Λάρις είναι χαρούμενη. Η Αθήνα είναι χαρούμενη. Βασικά και δεν ξέρω καν γιατί τα κοίταγα ένα-ένα, δεν βαριέσαι. Εντάξει. Έχουν περάσει 2 γύρους από τότε που προσπάθησα να διαλύσω την συνθήκη με τους πάντες. Και εδώ, ναι, είμαστε στους 5 γύρους, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω τι είναι το πρώτο επεισόδιο. Θα χαλάσω και το trade agreement να μην και καλά να μην έχουμε φιλικές σχέσεις και νομίζω ότι είμαι πρόδοτης. Όχι, δεν είμαι, αλλά. Κάποιοι πήραν τις Σιρακούσεις. Ποιοι είσαστε εσείς, Καχυδόνες είστε. Ωραία. Τι γίνεται εδώ? Όχι μόνο τις μεσαιρακούς και κάτι νότια Ιταλία γενικά. Κάτσε να δω μία. Ωραία, αυτό είναι ωραίο. Καλά, δεν πειράζει. Mission issued. Construction, ωραία. Αυτή είναι, ναι, καρθηγηδόνε, καρθηγηδόνε επεκτείνεται. Πόντος εναντίον ρόδου. Α, δεν με ενδιαφέρει. Spartan Applied, Construction Complete. Ποια ήταν η υποστολή τι μου δίνει βασικά? Record. Αχ, δεν με ενδιαφέρει. Προτιμώ να πάω λίγο στο στρατιωτική μεριά, δηλαδή να πάρω αυτό κυρίως το physical conditioning. Γυμνάσια, αυτό ναι, δίνει λίγο run speed το οποίο είναι καλό. Και αυτό δίνει συν 5 moral που το θεωρώ υπέροχο. Γι' αυτό χρειάζομαι. Όχι, εντάξει. Ναι, γι' αυτό. Αυτός ο στόλος δεν μπορεί ακόμα. Πώς θέλει ακόμα γύρω σου. 4, καλά. Και δεν μπορώ να το πάω και πιο βόρεια. Τη μάδρα κάνει μια δουλειά και σκότωσε. Α. Όχι. Πού είναι ο στρατηγός? Τι έγινε? Ναι, αυτός είναι. Αυτός ήταν. Αυτός έχει ένα αστέρι. Πού ήταν ένα στρατηγός με 4 αστέρι? Όχι, δεν άσχεται. Όχι, όνει. Χάσαμε ένα στρατηγό, πέθανε. Το οποίο θα μου βοηθάει, αλλά δεν βρίσκει. Πέντε τα γκολμπα. Έντσαν. Μα κουνε βγάζει και είναι εσένα. Τι είναι? Πρέπει να βρούμε και έναν 4 αστέρια στρατηγό και να τον σκοτώσουμε γιατί μας είναι μεγάλο πρόβλημα. As all the gods look down on us, they too must wonder why we are not firmer allies and friends. Ενδιαφέρον, δεν μπορώ να σχολιάσω. Το θέμα είναι ότι έχετε military alliance με τη Ρόδο, που θέλω να τους επιτεθώ της Ρόδος κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, προς το παρόν. Όχι, δεν βλέπω και λόγο να κάνουμε defensive alliance γιατί. Military Alliance. Non-aggression pact. Ναι, θα το δεχτώ το τέτοιο, γιατί προς το πάνω θέλουμε τη Μακεδονία. Και τα χλυψίματα. Γιατί δεν θέλω να μου επιτεθούν κιόλας. Αλλά ναι, μάλλον θα επιτεθώ στη Ρόδο σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια. Οπότε δεν θέλω κιόλας να είμαστε και πολύ φιλικές σχέσεις.
Ωραία, Ειρηνούλα. Promotion. Δεν τα ξέρω αυτά, αλήθεια. Αυτά να έχουμε περισσότερα αυτοί, αλλά... που είναι από την οικογένεια και δεν είναι τυχαίοι τυπάδες. Και promotion. Ωραία, έχουμε λίγο περισσότερο. Ναι, κάτι πήραμε. Imperium level. Ναι. Εδώ απλά περιμένουμε έτσι. Μήπως μπορώ να βγάλω το στρατό από την Αθήνα χωρίς να πεθάνουμε όλη ώρα. Να τον πάω στη Λάρισα να είναι έτοιμος να επιτεθεί. Και θέλουμε και με τις πάει να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτός είναι ένα αστέρι, είπαμε. Ου, αυτός πρέπει να είναι. Τι σπαστικό που... Αυτός έχει τρία αστέρια, αλλά... Άμα μπορούσαμε να σκοτώσουμε κάπως... Δεν θα μου ήταν και ιδιαίτερα κακή ιδέα. Τι φάση, γιατί... Πού τα φάκε λαγκάρω. Και λαγκάρω το πάω εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Assassination. Για να δούμε. Ωραία, ο Γκούντιν το δέχομαι. Ωραία, άκυθος. Ωραία. Λοιπόν, θα κόψω και λίγο το επεισόδιο και θα επιστρέψω. Γεια σας. Και μάλλον συνεχίζουμε, αλλά έχουν περάσει αρκετές μέρες. Τα πρώτα 6 λεπτά, 6,5 πόσα είναι. Οπότε δεν είμαι σίγουρος τι έκανα. Θυμάμαι ότι ετοίμαζα επίθεση προς τους Μακεδόνες. Οπότε έχω φέρει και τους στρατούς εδώ πέρα. Αυτό θα μπορούσε να επιτεθεί και εδώ πέρα, αλλά έχουν ένα στόλο αυτοί και φοβάμαι μην κάνουν κανένα τσουπ με το στόλο. Και πάρουν την Απολώνια. Το φοβάμαι. Οπότε λέω να περιμένω άλλο έναν γύρο. Και να φτιάξω εγώ ένα στόλο. Οπότε λέω να κάνουμε recruit. Άλλα 4 units, 9, ωραία, ναι. Και έτσι αυτό το τουλάχιστον θα μπορεί να κατσέψει αρκετά αυτό το στόλο ώστε να μην έχουμε θέμα. Επίσης, μια καλή ιδέα. Θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα mercenaries με. Καταπέλτες, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν βλέπω κάτι. Οπότε πατάμε ένα intern. Να μαζέψουμε και λίγα λεφτά. Βασικά... τι θέλετε? Όχι. Ου, έφυγε ο στόλος, μου αρέσει αυτό. Που σημαίνει ότι η επίδεμος είναι free. Επίσης, βασικά τώρα το σκέφτηκα θα πάρουμε μάλλον messengers. In your stench, and you are right to fear. War comes. Jesus, this is. Έχετε κάτι που πρέπει να φοβηθώ. Τέλος πάντων, τι θέλετε, παιδιά, δεν έχω θέμα. Αν και έλεγα να επεκταθώ προς την Ανατολή, αλλά άμα θέλετε πόλεμο, ευχαρίστω. Τσάπα, περιοχές είναι. Η Ρόδος. Σάρδης. Και μετά είμαστε εμείς. Ποιος. Αχ, ήταν καλός στρατηγός. Πάρουμε αυτόν, ξέρω εγώ, ίδιοι νομίζω όλοι. Αυτός είναι τζάμπα. Είναι Royal Family, οπότε ας πάρουμε αυτόν, ξέρω εγώ. Όχι, κάτσε, αυτός έχει... Ποιος είναι 5? Αυτός που διάλεξα. Τι φάση, 3-3-3. Εδώ γιατί μου λέει 5? Είναι άλλος, τόσο πάμε. Ναι, αλλά κλειωμένη εσύ, παιδί μου. Από το family έχει μείνει κανένας. Κλειωμένη και ο Νίκον. Η Νίκον, οι κάμερες. Λοιπόν, γενικά... Φέρει περιοχές, ο στόλος είναι εδώ πέρα. Ο δικός μας ο στόλος πόσο γρήγορα μπορεί να πάει εκεί πέρα, άμα πάρουμε και μερικούς μεσενέρις. Μπορούμε να το φέρουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Λέω να περιμένω άλλο ένα γύρο να είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω και τους όλων των περσών. Τι να μην έχω θέμα. Μπορώ να κάνω recruit εδώ πέρα. Μπορώ να κάνω, ωραία. Enter. Και μετά μάλλον στο όλο θα τον πετάξω το μισό. Ωχ, θα χρησιμοποιήσω το spam. Σκάσε. Όχι, απλά δεν με ενδιαφέρει η πρότασή σας. Don't let him be misunderstood. What? Ναι, ευχαριστώ. Τιού, πληρώνεται κιόλας. Ωραία είναι. Πάμε για Μακεδονία τώρα, πώς είμαστε.
Syracuse's trade agreement, ευχαριστώ. Ποιος άλλος? Ρόδος. Not aggression pact. Ναι, επειδή θα λέγει ότι θα μόνο μεγάλο πόλεμο με Μακεδόνους αυτή τη στιγμή, οπότε δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχει απλά έναν τυπά. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Στην Μπέλα δεν έχει κάποιον. Εδώ πέρα του έχει όλους. Λοιπόν, οπότε λέω να ετοιμαστούμε για την επίθεση. Ο στόλος του που έχει πάει. Να τους. 7 units. Έχουμε 10 units. Λέω να επιτεθώ. Υπάρχει και ένα στοιχείο στόλος εδώ πέρα, αλλά δεν νομίζω είναι απειλή. Οπότε πάμε. Πρώτη επίθεση. Assassination. Τι έχει περισσότερο πιθανότητα αυτό. Ας πετύχει. Ναι, δεν πέτυχε. Λοιπόν, πάμε. Επίθεση, declare war. Πάλι δεν θα μας εμπιστεύεται κανένα, τέλος πάντων. Εγώ τα είχα σπάσει τα τρίτη μου για for the record. Τι φάση, τι reinforcement δεν έχει. Μπιάρισε τον άρμη. Δεν νομίζω ότι αξίζει να πολεμήσω αυτή τη μάχη. Αυτό. Λοιπόν, γενικά είναι ένα θέμα ότι κάποιοι μου λέτε. Δεν έχω δει πλάκα πλάκα ακόμα που μου λένε πολέμα τη μάχη. Νομίζω είχα δει 2-3 που μου λένε α, παράτατε. Γενικά, ψήνω να πολεμάω τι μάχε. Ειδικά όταν είναι πιο. Δεν είναι τόσο απλές όσο αυτές, οπότε ναι. Αλλά εντάξει, αυτή η πηχή δεν έχει, δεν είναι τόσο θέμα να την παρατήσουμε για να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ανέβηκε level αυτός. Που μπορεί να του δώσουμε πολλά. Όχι, αυτό είναι το unit μας νομίζω. Αυτό είναι ωραίο. Όχι, είναι πολύ περίεργο όμως. Αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό θα πάμε. Να πέσω το damage γενικά. Και μπορούμε να κάνουμε και το στρατηγό μας. Κάτι με public. Α, μπορούμε να βάλουμε και αυτό, τι είναι. Ας το βάλουμε αυτό, shield bearer. Και θα το δώσουμε cunning, γιατί έχει αρκετό commander, commander, αρκετό authority. Λοιπόν, μετά πρέπει κάπως να κάνουμε πιο χαρούμενους αυτούς, οπότε μάλλον θα βγάλουμε τους φόρους. Αν θυμηθώ που είναι, θα πρέπει να είναι. Ναι, γενικά είναι λίγο δυσαρεστημένη, αλλά ελπίζω να φύγει. Τι θρησκεία έχουν? Πώς λέμε τα χτίσματα μάλλον. Αυτό τι είναι, Fishing Village. Έχουμε αρκετά λεφτά. Μπορούμε να το κάνουμε δικό μας, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι. Ναι, είναι από άλλο faction, οπότε δεν δουλεύει καλά. Οπότε, άμα κάνουμε trading port, έχουμε 4 foot, το οποίο δεν νομίζω είναι σημαντικό. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Και αυτό μπορούμε να βαθμίσουμε γενικά. Ναι. Όχι ακόμα, ας κάτσουμε λιγάκι. Μπορεί κάποιος να κάνει πιο χαρούμενη την περιοχή ή όχι. Έτσι έτσι έχει κάνει μια πράξη ήδη σε αυτό το γύρο. Λοιπόν, κι άλλος θα πάει να πάρει την Μπέλα. Η Μπέλα είναι ένα θέμα. Πάλι σχετικά εύκολη μάχη, οπότε λέω πάλι να την πολεμήσουμε τώρα και να την κάνει υπολογιστής. Γενικά, συγγνώμη όσοι θέλετε να βλέπετε βίντεο, αλλά. Προσωπικά το πιο πολύ πλεστέλ μου είναι να μην πολεμάω τις μάχες, ειδικά όταν μπορώ να τις νικήσω εύκολα. Άμα είναι μισό-μισό, τις πολεμάω συνήθως. Λοιπόν. Ναι, να πάρουμε κι αυτή. Ο Κλεωμένη σαν ήρθε και λέει μπράβο, Κλεωμένη. Λοιπόν, τι έχεις εσύ, χαλιές, πάρε κομμάτι. Ωραία, και εδώ θα μπορούσα να βγάλουμε τους φόρους, ξέρω εγώ, αν και επειδή είναι 100% δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Αυτή είναι στη Μακεδονία, αυτή η περιοχή πώς λέγεται. Ηλίρια. Ωραία. Και η επόμενη περιοχή τους είναι εδώ πέρα, οπότε λέω να φέρω τη στρατηγό μας, λέει, το σπάι μας προς τα εδώ πέρα. Και μετά έχει και ένα στόλο κάπου εδώ κάτω. Ου, upgrade. 150. Γιόλο, πάμε. Εδώ. Εδώ. Τέλος μισθά φύγουν όλα, σπαν. Δεν και δεν έχουν ένα το στόλο, γενικά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να παίξω μια μάχη με στόλους. Πρέπει να την χάσω, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ. Και έχω πολύ όπως είναι, οπότε θα δείτε μάχη σε αυτό το επεισόδιο. Απλά θα το κόψω ένα μισό φορολόγιο και θα επιστρέψω. Πάμε.
Έστω δεν τη χάσουμε. Είναι πολύ καλύτερο ο αντιπροστατικό βασικά αυτό. Γενικά έχω καλύτερα units. Βασικά έχουμε τα ίδια. Όχι, έχουν τα ίδια. Δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω ότι οι Μακεδόνε έχουν πολύ καλύτερο ναυτικά units από ότι εγώ. Και έχω και κάποια έξτρα πανοπλία, κάτι τέτοιο. Νεράκι. Συγγνώμη που έχω την αναπνοή. Πεθαίνω. Λοιπόν, γενικά πάει πολύ καλά το campaign. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν πιάνει άκρη ακριφράκι αυτή τη περιοχή που έχουμε κατακτήσει. Και έχουμε κατακτήσει και λίγο εκεί πέρα, Νότια Αλβανία θεωρητικά. Λοιπόν, start deployment. Δεν έχω κάποια στατική. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ ναυτική μάχη, από την αλήθεια. Δεν έχω ιδέα πώς είναι. Απλά θα ρίξω τα ships πάνω στα άλλα ships και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Στρατηγός ποιος είναι αυτός, ωραία. Ωραία, φαίνεται καλή στρατηγική. Δεν έχει κάποιο πεδίο, είναι απλά μια ανοιχτή μάχη. Ωραία. Οι peasants. Τι φάση ακούγεται από το άλλο ηχείο. Αυτό, πάμε να νικήσουμε κάπως. Ράμινγκ. Αυτό είναι το ράμινγκ μάλλον, ωραία, μου αρέσει. Ράμινγκ, γιατί όχι. General. General δεν μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί, αλλά όχι ακόμα. Λοιπόν... κάντε επίθεση ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Λοιπόν, αυτούς θα τους πάμε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και καλύτερη στρατηγική αυτό που κάνουμε, αλλά τους πάμε. Τους οδηγούς πού είναι ρε παιδιά. Ποιο είναι βοηθήσεις ρε φίλε. Επίθεση! Ναι, έφαγε damage, δεν ξέρω πως το damage, αλλά βάγες έφαγε damage. Ναι, βυθίσαμε ένα! Είμαι χαρούμενος. Πολεμάμε, ναι! Δικό μας, είναι δίπλα, αυτό το θέμα. Αν είναι αντίπαλο, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, χάσαμε ένα unit. Πού είναι ο στρατηγός μου, ρε. Πάνε, βοήθα, ρε. Ram it. Ναι, το σπάσαμε. Ram. Όχι, το... Ωραία, general, εδώ, βάρα. Εδώ ξέρω, αυτό το βυθίσαμε, ωραία. Μπορτ, εσείς είστε στρατι... πιο πολύ σπαρτανόπλα, έτσι, οπότε μπορτ, αμπορτ. Ποια μπορτ, μπορτ. Ποιο. Αυτό. Πες να έχω μιλήσει και λίγο τα γραφικά για να πηγαίνει πιο γρήγορα ο υπολογιστής μου, δεν ξέρω. Ού, εδώ. Ναι, νικήσαμε, δεν ξέρω πώς, αλλά νικήσαμε. Δεν έχω καταλάβει πως δουλεύουν ακόμα οι ναυτικές μάχες. Χάσαμε 230 άντρες. Δεν πειράζει, έλχασαν όλους. Ποιο γίνεται σκότωση πολύ κόσμο. Αυτό, μπεις βήθησε ένα ολόκληρο πλοίο μας γι' αυτό. Γρήγορη μάχη ήταν 3 λεπτά και κράτησε. Αν και εντάξει, επειδή κάπου εδώ τελειώνουμε το βίντεο λογικά. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο λογικά θα προσπαθήσουμε να επεκταθούμε, να πάρουμε την τελευταία πόλη των Μακεδόνων. Και μετά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση αν θα επεκταθούμε ανατολικά ή δυτικά. Περιμένω να φορτώσει. Ήμουν σε Firewolf γενικά. Ίσως βγήκε λίγο μικρό αυτό το επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα Rome 2. Οπότε τουλάχιστον έχετε περιεχόμενο. Έστω και αν είναι λίγο μικρά κάποια, αυτό δηλαδή θα βγει 19 λεπτά, ξέρω το λιγότερο. Εντάξει. Οπότε να σα αποχαιρετήσω, να περιμένουμε να φορτώσει όλο αυτό απλά, να δούμε τι θα γίνει. Λογικά στο όλο χάσαμε αυτό το πλοίο μόνο. Δεν βαριέσαι. Λογικά θα τη λέω στα μεσαία, θα το πετάξω. Kill. Εντάξει, λέω είναι το πρώτο μου σε battle, ξέρω. Ου, τι έγινε, πεθάναμε. Α, επιστρέψουμε. Να τον βάσω και level. Πάρε το commander κι εσύ. Καλά, αυτό είναι υπολογιστή, εντάξει.
Ωραία. Και βυθίσαμε και το στόλο. Λοιπόν, λογικά οι Μακεδόνες έχουν μείνει με ένα στρατό, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οπότε είμαστε μια χαρά. Όχι, ρίλης, τέλος πάντων. Ωραία, και μπορούν να πάρουν και level αυτοί. Αυτό. Είσαι πάρα πολλά κομμάτια σε περίπτωση μετά σε βγάλουμε στεριά. Λοιπόν, γενικά δεν ξέρω πόσο κοστίζουν αυτοί. Αυτά είναι τα λεφτά που έχουμε, παίρνουμε ένα τέτοιο. Οπότε θα του αφήσουμε εδώ πέρα. Ελπίζω δεν κοστίζουν πολύ. Έτσι, όσοι πέλα λογικά μα δίνει αρκετά λεφτά. Ω πόλη. Αυτοί γενικά σε πόσου γύρου θα έχουν αναπληρώσει. Τέσσερις. Στι λογικέ σε καλύτερη μοίρα. Αυτή ίσω όχι. Ναι, λογικά σε 2 με 3 γύρου θα είμαστε έτοιμοι πάλι να επιτεθούμε στην Μπουλπουντέβα. Και μετά δεν ξέρουμε ποιος είμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή εκτός από τους Μακεδόνες. Είμαστε με τους Μακεδόνες και μετά είμαι με τους Γκετάι. Τι είναι Γκετάι, μωρέ. Εσείς θέλετε να είστε φίλοι μου. 1.34, εγώ είμαστε σε πόλεμο έτσι. Δεν θέλω, δεν βαρύσω. Λεφτά ήταν. Να όπως προσφέθηκα. Λοιπόν, μετά πρέπει να δούμε που θα επεκταθούμε απλά στη Ρώμη ή προς τα εδώ που είναι πολλοί κόσμος. Θα δούμε. Λοιπόν. Είμαστε φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, μας άρεσε. Κάντε like, το εκτιμάμε. Κάντε subscribe, είμαστε καινούργοι. Για να δείτε τα επόμενα βίντεο της σειράς ή οποιοδήποτε άλλη σειρά στο κανάλι, είμαστε λίγο γρήγορα. Κάντε like στο Facebook για να ενημερώνεστε για διάφορα πράγματα που δεν θα δείτε στο YouTube μερικές φορές. Γεια σας.